Τρίτο και τελευταίο μέρος στις απόψινες καμπάνες. Είδατε οι πολιτικές εξελίξεις πώς έρχονται η μία πίσω από την άλλη, τα πράγματα και τρέχουν με τόσο πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, ακόμα και για να τρολάρω τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Κύριε Χρυσόγονε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Διασκεδάζω κύριε Παπαδάκη. με τις ανοησίες του κυρίου Κασελάκη. Κάθε τρεις και λίγο μας πετάει κάτι καινούριο, τι να πω. Ο άνθρωπος είναι ανεξάντλητη πηγή. Συμπαθάτε με και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξεκινάτε έτσι, διότι, ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα αρχίζουμε και αισθανόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί συντάκτες, αισθανόμαστε λίγο άσχημα. Είναι τόσο στραβά, είναι τόσο γκαφαντζής ο κύριος Κασελάκης, ή μήπως εμείς είμαστε επηρεασμένοι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα? Κοιτάξτε, και εγώ έχω ένα πρόβλημα μερικές φορές όταν εξετάζω γραπτά φοιτητών, διότι όταν διαβάζεις, κάποιες φορές συμβαίνει στις εξετάσεις, να διαβάζεις το ίδιο και το ίδιο λάθος, ενδεχομένως γιατί τα παιδιά το σφυρίξαν ο ένας στον άλλον, δεν ξέρω, αλλά να επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος σε 10, σε 15 γραπτά, αρχίζεις να αναρωτιέσαι, ρε μπα, και δεν το θυμάμαι εγώ καλά. Και ξανανοίγεις το βιβλίο, ας πούμε, για να το, για να το δεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, και αφού βεβαίως προηγουμένως διευκρινίσω προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως, ότι ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ είμαι πολιτικά αντίθετος με τον κύριο Κασελάκη. Αλλά αυτό που σας λέω δεν το λέω επειδή είναι σε άλλο κόμμα ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι απλώς, συγγνώμη για την έκφραση, διαρκώς λέει ανοησίες. Δηλαδή, πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας, άντε ο ίδιος δεν ξέρει, δεν έχει γύρω του συμβούλους οι οποίοι να τον συμβουλεύσουν, να του πούν τέλος πάντων τι ισχύει, τι προβλέπεται, τι εφαρμόζεται, για να βρίσκεται λίγο σε επαφή με την πραγματικότητα. Ζητάει τώρα εκλογές με παρουσία διεθνών παρατηρητών. Μα οι εκλογές στην Ελλάδα πάντα γίνονται με παρουσία διεθνών παρατηρητών. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ. Τώρα, εάν μιλάμε για χώρες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Συν Ηνωμένες Πολιτείες, συν Καναδάς κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Είναι καμιά πενινταριά κράτη, ίσως και λίγο παραπάνω, κάπου εκεί. Τώρα, εάν είναι κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνουν και παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχωριστά εκεί. Αν γίνουν στη Μολδαβία, ας πούμε, θα πάνε παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται να πάνε παρατηρητές ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ούτως ή άλλως υπόκειται σε διαρκή εποπτεία από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να συντάσει εκθέσεις για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, είτε γίνονται εκλογές δηλαδή, είτε δεν γίνονται. Για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η Κομισιόν συντάσσει εκθέσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της λειτουργίας των θεσμών σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Χρυσόγονε. Επειδή αυτό το οποίο δεν το υπονοεί καν ο κύριος Κασελάκης, το λέει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το λέει. Απευθύνεται στο κράτος που λέγεται Ελλάδα, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, σε ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει: ελάτε να βοηθήσετε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, διότι εδώ κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν νοθεία. Νοθεία δεν μπορεί να γίνει. Τότε τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει να πει ο κ. Κασελάκης? Εκείνο το οποίο πράγματι θέλει συζήτηση είναι το κατά πόσον σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, διότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου υπάρχουν κανόνες οι οποίοι αναγκαστικά εφαρμόζονται. Πριν ξεκινήσει όμως η προεκλογική περίοδος, υπάρχει ένα ζήτημα τι προβάλλουν τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το θέτει και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, το πρόσφατο, πριν από ένα μήνα περίπου βγήκε. Λέει ότι υπάρχει μια, ας πούμε, μονομέρεια τρόπον την να το λέει ή το υπενήσεται. Εσείς την αισθάνεστε αυτή τη μονομέρεια, τη βιώνετε, ας πούμε, κύριε Χρυσόγονε?
Στο είναι Πασόκ, παραδείγματος χάρη, επειδή ναι, ξέρετε, εμάς μας αρέσει να συνομιλούμε μαζί σας με την ιδιότητα του συνταγματολόγου, αλλά επειδή θα είσαστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασόκ, στο Πασόκ αισθάνεστε κάτι τέτοιο? Ναι. Αισθανόμαστε ότι ιδίως τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μια τάση, ας πούμε, να υπερπροβάλλουν το κυβερνητικό έργο και να μην δίνουν τόσο βάρος συγκριτικά. Αυτό θεωρείτε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κάνουν σωστά οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους, ότι παίρνουν εντολές? Τώρα, για να μιλήσουμε ευθέως, επειδή εδώ ξέρετε ότι είναι ένα δίκτυο που τα λέμε τα πράγματα χωρίς φόβο και με πάρα πολύ πάθος. Καναλάρχες, επιχειρηματίες δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις, ή εν πάση περιπτώσει το υλικό το οποίο προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε, ή από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ενδεχομένως να μην είναι και ωφέλιμο? Ευθέως ρωτάω. Το τι συμβαίνει, δεν είμαι μέσα στο χώρο των καναλιών, δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν παρατηρείται βέβαια μόνο τώρα. Ναι. Παρατηρείται διαχρονικά. Και υπάρχουν και εκθέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που το ποσοτικοποιούν. Λένε δηλαδή τι ποσοστό των ενημερωτικών εκπομπών καταλαμβάνεται από τους παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, τους εκπροσώπους και λοιπά, του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, τους υπουργούς και ούτω καθεξής. Και τι ποσοστό καταλαμβάνεται από την αντιπολίτευση, και μονίμως η αντιπολίτευση σε σχέση με τα ποσοστά της τόσο στο εκλογικό σώμα όσο και στο κοινοβούλιο υποαντιπροσωπεύεται εδώ και χρόνια. Ναι. Και είχαν γίνει και συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης για το ζήτημα αυτό. Είχαν επιβληθεί και πρόστιμα κατά καιρούς σε σταθμούς. Τώρα τελευταία δεν το ακούω να επαναλαμβάνεται πολύ, όχι διότι δεν συνεχίζεται το φαινόμενο, αλλά διότι είναι και αμφίβολο πόσο, πρώτα απ' όλα, πόσο στελεχωμένο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, για να έχει δηλαδή και την τεχνική δυνατότητα να παρακολουθεί πάρα πολύ τα προγράμματα των σταθμών. Δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει μέσα κλπ. Εγώ δημόσια, ότι... και στον αέρα, δημόσια και στον αέρα, κύριε Χρυσόγονε, θα καταθέσω το εξής. Διότι κάθε φορά μας βγαίνει το λάδι. Επειδή εδώ να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και το ξέρετε, γιατί είσαστε πολύ συχνά εμφανίζεστε και στις καμπάνες και σε άλλες εκπομπές του σταθμού και στο Στέριο τον Καλόγυρο. Εδώ δεν πηγαίνουμε με ατζέντα. Ούτε πηγαίνουμε με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όταν λοιπόν ζητάμε από κόμματα να έχουμε εκπροσώπους, μας βγάζουν το λάδι. Προτιμούν άλλου είδους κανάλια. Προτιμούν άλλου είδους εκπομπές. Να είναι 15-20 άτομα, να βλέπουν και να δείχνουν την κορμοστασιά τους, να λένε τρεις ατάκες μέσα σε μία ώρα. Εδώ όμως θέλει συζήτηση. Εδώ 15-20 λεπτά ξεγυμνώνονται οι πάντες και τα πάντα. Δεν έρχονται. Μιλάμε τώρα όμως για τη συνολική εικόνα. Δεν μιλάμε για ένα... Μα δεν είναι η συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα λοιπόν, η συνολική εικόνα εννοώ όλων των σταθμών πανελλαδικά. Η συνολική εικόνα, επαναλαμβάνω, προκύπτει και από εκθέσεις του ίδιου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ότι υπάρχει μια σχετική υπερπροβολή του κυβερνητικού έργου σε σχέση με τις εκάστοτε απόψεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, εντάξει, για να είμαστε τώρα δίκαιοι, παλιότερα όταν δεν υπήρχε η ιδιωτική τηλεόραση, η μονομέρεια ήταν, δηλαδή αν τώρα είναι, ας πούμε, στο 65% κυβέρνηση, 35% αντιπολίτευση, τότε ήταν στο 90% κυβέρνηση, 10% αντιπολίτευση. Ναι. Και αν. Έτσι, ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Τότε ήταν και τρία κόμματα. Τότε ήταν και λίγα τα κόμματα, βέβαια. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ. Ναι. Εσωτερικού και εξωτερικού, συμπαθάτε με. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν, να το πω έτσι πολύ κομψά, ευκταίο αν είχαμε έναν μεγαλύτερο πλουραλισμό στην ιδιοκτησία των μέσων, διότι φαίνεται ότι η ιδιοκτησία των μέσων συγκεντρώνεται σε σχετικά λίγα χέρια, και θα ήταν επίσης ευκταίο αν είχαμε και μεγαλύτερη διαφάνεια στις ροές του χρήματος, ιδίως της κρατικής διαφήμισης. Το επισημαίνει και αυτό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ότι στο
ότι διανέμονται κονδύλια κρατικής διαφήμισης, τα οποία είναι σημαντικό μέρος των εσόδων των καναλιών, με αδιαφανή κριτήρια. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα ψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ότι κάτι το οποίο το λέει μόνο η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, το λέμε μόνο εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά βεβαίως δεν αφορά νοθεία. Έτσι. Οι εποχές βίας και νοθείας ανήκουν στο παρελθόν. Όλες οι εκλογές που έγιναν από το 1994... Άρα τι θέλει να πει ο κύριος Κασελάκης? Είναι μία ακόμα τοποθέτηση, παύλα, πυροτέχνημα, ίσα ίσα για να κάνουμε θόρυβο και χωρίς να υπάρχει ουσία, και βεβαίως να το πάρουν κάποιοι στο εξωτερικό ενδεχομένως και πάλι να μας δείχνουν με το δάκτυλο ότι να, εκεί στην Ελλάδα κάτι δεν πάει καλά? Το τι θέλει να πει ο κ. Κασελάκης, τι να σας πω, δεν είμαι ψυχαναλυτής, να ρωτήστε τον κ. Κασελάκη. Α, ψυχαναλυτή, αλλά... ψυχαναλυτή πιστεύετε ότι θέλει, όχι πολιτικό αναλυτή? Αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτό που ζητάει παραβιάζει ανοιχτές πόρτες. Για εξηγήστε το μας αυτό, σας παρακαλώ. Παρατηρητές υπάρχουν. Τώρα, τι να σας πω, τι επιστήμης αρμοδιότητα είναι ο κ. Κασελάκης, τι να σας πω, Θεός και ψυχή του, δεν ξέρω. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ότι σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας έχουμε μία ιδιαίτερη συνεργασία, κύριε Χρυσόγονε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση. Και να βάλω το ΠΑΣΟΚ πρώτο, από την άποψη ότι έσπευσε ο κύριος Ανδρουλάκης να μιλήσει για πρόταση δυσπιστίας και να καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά και τον κύριο Κασελάκη να συνδράμει για να μπορέσει να είναι εφικτή η συγκεκριμένη πρόταση δυσπιστίας. Αλήθεια, άλλο ένα φαινόμενο, έτσι. Έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση που δεν μπορεί μόνη της να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης ή πρόταση μομφής εναντίον του οποιοδήποτε υπουργού, κύριε Χρυσόγονε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Ότι στην ουσία δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση με την πραγματική έννοια του όρου. Τυπικά υπάρχει, ο αρχηγός της δεν είναι καν βουλευτής, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πτωτική τροχιά. Ο κ. Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, να το πούμε πολύ επιεικώς, έχει ένα έλλειμμα σοβαρότητας στο λόγο του και στις πράξεις του. Mm. Άρα προσπαθεί να πουλήσει lifestyle και μέσω του lifestyle να κερδίσει ψήφους. Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση. Συνέπεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο να έχει έστω την προοπτική στις επόμενες εθνικές εκλογές, αν δεν μεσολαβήσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Ο λόγος που έγινε, που καταθέτει... Δεν θα έχει κανένα κόμμα την προοπτική να διεκδικήσει την εξουσία. Και γι' αυτό είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές. Αν μπορέσει μέσα από αυτές το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο μοναδικός στην πραγματικότητα υποψήφιος να αναλάβει αυτό το ρόλο, αν μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να φτάσει σε, όχι απλώς να καταλάβει τη δεύτερη θέση, αλλά και με ένα ποσοστό αρκετά υψηλότερο εκείνου των εθνικών εκλογών του 2023 και με σημαντική απόσταση από τον τρίτο, τέταρτο κλπ, ούτως ώστε να αναδειχθεί εν δυνάμει σε αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Αλλιώς οι επόμενες εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, το 26, το 27, θα μοιάζουν με ποδόσφαιρο που θα παίζεται μονότερμα. Άρα λοιπόν το βλέπετε και εσείς, αυτό το οποίο βλέπουν και οι δημοσκόποι, αυτό το οποίο βλέπουν οι πάντες, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ασφαλώς δεν το βλέπει ο κύριος Κασελάκης, και αναρωτιέμαι, ο κύριος Ανδρουλάκης για ποιο λόγο θέλησε σε αυτή τη χρονική στιγμή, επαναλαμβάνω, ως επισπεύδων να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης? Πού αποσκοπεί? Τελικά είναι τόσο πολύ μεγάλη πρεμούρα η δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές, κύριε Χρυσόγονε? Δεν είναι θέμα πρεμούρας. Τι είναι? Είναι θέμα εθνικής ανάγκης, θα σας έλεγα. Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να υπάρχει κυβέρνηση, αλλά να υπάρχει και αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική λύση, εκδοχή. Αυτό που λέμε αξιωματική αντιπολίτευση. Να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία στις επόμενες εκλογές. Αν ξέρουμε ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές θα τις κερδίσει το ίδιο κόμμα, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να έχουμε ένα... αυτό που σας είπα πριν.
Ποδόσφαιρο μονότερμα. Δεν φταίει τώρα το κόμμα που κερδίζει. Α, δεν λέω ότι φταίει το κόμμα που κερδίζει. Ναι. Δεν λέω ότι φταίει το κόμμα που κερδίζει. Λέω ότι πρέπει οι ψηφοφόροι που δεν βρίσκονται εκεί, που δεν βρίσκονται στην όχθη του κυβερνώντος κόμματος, οι υπόλοιποι ψηφοφόροι, πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Πρέπει να διαλέξουν έναν αντίπαλο για την κυβέρνηση. Στην ουσία αυτό είναι. Είναι οι ευρωεκλογές θα είναι ένας προκριματικός, θέλετε να το πείτε, ένας ημιτελικός, για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, αν θα υπάρχει φυσικά. Διότι αν τυχόν μιλάμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μείνουν σε ποσοστά της τάξης του 12-13% και θα έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι το ποιος θα βγει δεύτερος με, ας πούμε, με 13 και ο τρίτος με 12,5 και ο τέταρτος με 12, λέμε π.χ. παράδειγμα, μικρή σημασία θα έχει. Η ουσία είναι να μπορέσει ένα από αυτά τα κόμματα και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, διότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει για αντικειμενικούς λόγους τις προϋποθέσεις να διεκδικεί στην εξουσία. Γιατί το λέω αυτό? Αν δείτε τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, θα δείτε ότι στη δημοσκόπηση, ας πούμε, της μέτρων ανάλυσης, μια και μιλάμε τώρα για δημοσκοπήσεις, προχθές, στις 21 Μαρτίου νομίζω δημοσιεύτηκε. Ναι. Είχε μια ερώτηση για τη δυνητική εκλογική επιρροή των κομμάτων. Δεν έλεγε δηλαδή ποιο προτίθεστε να ψηφίσετε, ποιο θα μπορούσατε να ψηφίσετε κάποια στιγμή στο μέλλον, θεωρείτε πιθανόν να το ψηφίσετε κάποια στιγμή στο μέλλον ή δεν θα θεωρούσατε. Σε αυτή τη μέτρηση, σε αυτό το ερώτημα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ κάνει πρώτο, ούτε λίγο ούτε πολύ. Με 43% ότι θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε στο μέλλον και οι υπόλοιποι να λένε ότι δεν θα μπορούσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει 41% θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε στο μέλλον. Το 59% λέει δεν θα μπορούσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 34%. Άρα λοιπόν είναι ένα δυνητικό ερώτημα, βέβαια, δεν είναι ένα ερώτημα για το σήμερα. Αλλά δείχνει ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυναμική, το DNA, αν θέλετε, κόμματος εξουσίας, το οποίο δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν το είχε στην πραγματικότητα, πήγε να το αποκτήσει, δεν κατάφερε να το αποκτήσει και τώρα με τον κύριο Κασελάκη πάει να το χάσει τελείως. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος σε αυτά που λέει. Κύριε Χρυσόγονε, έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από την ημέρα που εξελέγει πρόεδρος του κόμματος, του κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχετε μείνει ικανοποιημένος από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα? Βεβαίως, εγώ είμαι ικανοποιημένος. Πήρε το κόμμα με 8%, το πήγε στο 12%. Ναι. Θα θέλαμε κάποιον ο οποίος να το εκτοξεύσει. Θα απαντούσε κάποιος ότι ήταν στο 8% το ΠΑΣΟΚ την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 31%. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα είναι στο 12% το ΠΑΣΟΚ την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 17%. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Και μετράω τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ναι, αλλά γιατί, πού είναι γραμμένο ότι αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάνε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι όμως ένα ζήτημα, διότι ψαρεύεται από την ίδια δεξαμενή. Είναι ζητούμενο. Είναι ζητούμενο, δεν είναι δεδομένο. Λοιπόν, okay. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι ο σούπερ επικοινωνιακός. Όπως είναι ο Κασελάκης, για παράδειγμα. Ο Κασελάκης είναι σούπερ επικοινωνιακός. Ο Κασελάκης για μένα αδικείται στον χώρο της πολιτικής. Θα ήταν καλύτερα στον χώρο του θεάματος, ως ηθοποιός, ως κομφερανσιέ, ως παρουσιαστής, δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εκεί πραγματικά θα έγραφε νούμερα τηλεθέασης απίθανα. Αλλά σοβαρός πολιτικός, τρέψτε μου την έννοια, τώρα εντάξει, δεν θέλω να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω καν προσωπικά, αλλά ναι, από αυτά που βλέπω. Δεν με πείθει ότι είναι σοβαρός πολιτικός. Ο Ανδρουλάκης είναι σοβαρός. Δεν είναι πολύ επικοινωνιακός. Τι να κάνουμε, αλλά τι θέλουμε? Πρωθυπουργό θέλουμε για αύριο μεθαύριο, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει η θητεία του Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Θέλουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, για αύριο μεθαύριο, πρωθυπουργό ή κομφερανσιέ? Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Σε μια τελείως άκερη χρονική στιγμή και την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον όποιο δεύτερο, το να βγαίνει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και να λέει μαζί με τις ευρωεκλογές πάμε και σε εθνικές εκλογές, ήρεμα ζητάω να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανανέωσε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο πρόσωπό του πριν από 9 μήνες, πριν από 8 μήνες. Αυτό δεν έχει λογική. Μισό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Διότι εδώ υπάρχουν ζητήματα, ναι, σε σχέση με το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την τραγωδία των Τεμπών και τι πολιτικές ευθύνες έχει η κυβέρνηση για αυτή την τραγωδία. Εάν δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ
που θα ξεπλύνει όλα τα πολιτικά εντός εισαγωγικών αμαρτήματα της κάθε κυβέρνησης. Τότε, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νίξον το 1974 δεν θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί, διότι η επιδρομή των οπαδών του στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο Watergate, ναι, έγινε πριν τις εκλογές. Στις εκλογές μετά είχε επικρατήσει τριαμβευτικά, αλλά βλέπετε ότι ένα πιο εξελιγμένο πολιτικό σύστημα του έδειξε το δρόμο της εξόδου, θα τον παρέπεμπαν ακόμα και οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του δικού εκεί του. Εκεί μιλάμε όμως για ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο, κύριε Χρυσόγονε. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Εδώ δεν έχουμε κάτι το οποίο να πούμε, α, έχει γίνει το τάδε ή το δίνα σκάνδαλο και μάλιστα με απτές αποδείξεις, ή να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έχουμε όμως μια υπόθεση που εξελίσσεται και που θα εξελιχθεί και στην πορεία. Δεν θα πρέπει λοιπόν, ποιο είναι το πιο φρόνιμο, να δούμε και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όταν σηκώνουμε μονίμως όλη αυτή τη σκόνη σε πολιτικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο, σε καμία των περιπτώσεων νομίζω ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα ή το θράσος να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο, μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο όριμοι και πιο υπεύθυνοι. Καλά, τώρα σε πολιτικό επίπεδο η ελληνική πολιτική ζωή, εντάξει, ας πούμε ότι θα επιδέχονταν αναβάθμιση γενικότερα. Αλλά η ουσία του πράγματος ποια είναι εδώ πέρα? Ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες. Δεν θέλω να πω αν είναι πολιτικές, ποινικές και για ποιους συγκεκριμένα, αλλά κοιτάξτε, να σας πω τα ξερά γεγονότα. Αναντήρητο γεγονός είναι ότι τον Ιούνιο του 2021 ο πρόεδρος της Τρένοσε, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημειωτών, προερχόμενος από το δικό της ιδεολογικό χώρο, ναι, παραιτείται. Και τι λέει στην επιστολή παραίτησης? Δηλαδή, παραιτείται σημαίνει ότι χάνει έναν πολύ υψηλό μισθό που είχε ως διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε και μένει με τη σύνταξή του άνθρωπος ως καθηγητής πανεπιστημίου. Λοιπόν, και τι λέει στην επιστολή παραίτησης? Ότι ελπίζω και περιμένω η πολιτεία να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για να βελτιωθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Στην ουσία δηλαδή λέει ότι εγώ φεύγω διότι δεν θέλω να έχω το αίμα στα χέρια μου. Αυτό λέει. Ναι. Τον Ιούνιο του 2021 ο κύριος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε. Ο αρμόδιος υπουργός τι κάνει? Δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, 20 Φεβρουαρίου του 2023, γίνεται συζήτηση στη Βουλή και κουνάει το δάχτυλο. Δείτε το στην... υπάρχουν ξέρουμε, αυτά. Τα ξέρουμε και τα έχουμε βγάλει. Κουνάει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση και λέει πώς τολμάτε να μιλάτε για την ασφάλεια των τρένων. Και στις 28 Φεβρουαρίου έχουμε την τραγωδία με 57 νεκρούς, περισσότεροι νέα παιδιά. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία τα έχουμε βγάλει και στο ρεπορτάζ, κύριε Χρυσόγονε, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Θα κάνουμε εκπομπή τις επόμενες ημέρες για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε να είσαστε παρόν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Και τι να πω, είναι δηλαδή... Δεν τώρα, υπάρχουν λόγια. Τώρα το βαρύναμε, γιατί ήθελα να κλείσω με την εξής ερώτηση. Βλέπετε έκπληξη την Πέμπτη το βράδυ? Α, καλά. Οι προτάσεις δυσπιστίας ιστορικά ποτέ δεν έχουν καταλήξει σε ανατροπή κυβερνήσεως. Αλλά τουλάχιστον δίνουν την ευκαιρία να συσπηρωθεί το κυβερνητικό κόμμα. Να υποχρεωθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Βλέπετε ότι ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή, για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, απαξίωσε να παραστεί. Ναι, εντάξει, τώρα κύριε Χρυσόγονε, να σας πω κάτι. Το Πασόκ για ποιο λόγο δεν έβγαλε πόρισμα? Διότι όλη αυτή η ιστορία της Εξεταστικής Επιτροπής εξ αρχής ήταν κοροϊδία. Εμείς είχαμε κάνει πρόταση για προανακριτική επιτροπή, ούτως ώστε να διερευνήσει αν και κατά πόσον συντρέχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή. Και για τον κύριο Σπίτι. Από την άλλη όμως... Γιατί και οι δύο είναι... Από την άλλη όμως, σε μια τέτοια επίσημη διαδικασία δεν θα έπρεπε να υπάρχει εγγράφος και κατατεθειμένη η άποψη του τρίτου τη τάξη κόμματος της Ελληνικής Βουλής? Την καταθέσαμε με την πρόταση της πιστίας. Γραπτή είναι και η πρόταση της πιστίας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε για απόψε. Νομίζω ότι είπαμε πολλά. Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Γεια χαρά σε όλους.